Έχω εδώ δίπλα μου τον Υφυπουργό Μεταφορών, τον κύριο Βασίλη Οικονόμου. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλώς σας βρήκα. Πριν πάμε στα δικά σας που αφορούν όλο τον κόσμο, γιατί έχω ήδη αρκετά μηνύματα για αυτά, θέλω να σχολιώσω σας για τα όσα έγιναν με τον κύριο Πολάκη χτες και τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τραγικά τώρα. Δηλαδή, δεν είναι πραγματικά εικόνα αυτή τώρα μέσα στο κοινοβούλιο να μιλάς έτσι και σαν σε μια κυρία. Και να... Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε έτσι. Και ήταν στεναχωρή εικόνα, όχι για τον ίδιο, και για όλους μας, γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι... Δεν πρέπει να θεωρεί μάλλον ότι εκεί μέσα στο κοινοβούλιο δεν υπάρχει ένα μέτρο. Όταν υπάρχει ένα μέτρο έπεια... Σας πω κάτι, κύριε Φίλε, πουθενά δεν μπορείς να μιλάς έτσι. Όχι πουθενά. Μόνο μες στο κοινοβούλιο. Πόσο δε άλλωστε στο κοινοβούλιο. Θέλω να σας πω ότι... Πού μπορείς να μιλάς έτσι, σαν άνθρωπο, μια κοπέλα, μια γυναίκα. Μπορεί να μιλάς πουθενά έτσι. Πουθενά και πόσο δε άλλο σου. Ναι, και πόσο μάλλον. Πρέπει να είναι εκεί. Ακριβώς. Το υπόδειγμα. Ακριβώς. Πάμε σας παρακαλώ τώρα στα δικά σας. Πολλά παράπονα ακούω από τον κόσμο με τα λεωφορεία και τα τρολή, ειδικά τώρα που έχουμε αυτό τον παραταμένο καύσωνα από τον Ιούνιο μέχρι και τώρα. Με μεγάλες δημοκρασίες, γιατί δεν είναι κάθε μέρα καύσωνα, εντάξει. Για τα κλιματιστικά και την κατάσταση στο εσωτερικό των οχημάτων. Προφανώς τα έχετε ακούσει και εσείς και τα ξέρετε. Δικαιολογημένα και πολλές φορές είναι δικαιολογημένα τα παράπονα. Εγώ είμαι τώρα ούτε 40 μέρες δεν είμαι μέσα στην υπόθεση αυτή. Αλλά από την πρώτη στιγμή πρέπει να σας πω ότι οι εντολές του Πρωθυπουργού και του Υπουργού του κ. Σταϊκούρα είναι ότι δίνουμε έμφαση στην καθημερινότητα. Καθημερινότητα τι σημαίνει? Αυτός που χρησιμοποιεί τη δημόσια κοινωνία να το κάνει με τρόπο σωστό, αξιοπρεπή. Και να του προσφέρονται υπηρεσίες που αναλογούν στον πολίτη. Επιβάτη και πελάτη, θα το πω εγώ, γιατί έχουμε ξεχάσει και την ιδέα να πληρώνουμε. Πρέπει να πληρώσουμε τη δημόσια κοινωνία, αλλά η δημόσια κοινωνία πρέπει να είναι και υψηλού επίπεδου. Τι λέμε λοιπόν? Είπαμε από την πρώτη στιγμή, αν θα με ακούσατε, είπα ότι ο κλιματισμός πρέπει να είναι σε όλα τα λεωφορεία, σε όλο το μετρό κτλ. Ειδικά στα λεωφορεία. Και κάποιοι το είπαν ότι εντάξει, από εκεί ξεκινάμε. Ξεκινάμε από εκεί, γιατί έχουμε αυτές τις παραταμένες... Αυτές τις παραταμένες ζέστες. Δεν είναι κάθε μέρα καύσωνας, αλλά είναι η ατμόσφαιρα. Έχει αλλάξει η εποχή. Ναι, και όταν έχουμε τώρα 40 και 45. Ακριβώς. Ο κόσμος, όταν χρησιμοποιεί ένα λεωφορείο, δεν μπορεί να λιώνει μέσα στη ζέστη. Έτσι. Πήγα, έχω πάει αρκετές φορές στα αμαξοστάσια, έχω μιλήσει με τους τεχνικούς, με τους εργαζόμενους. Γιατί αυτοί είναι που τα συντηρούν, αυτοί που τα οδηγούν. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές της δημόσιας κοινωνίας. Δεν είμαι εγώ, ούτε ο διευθύνων του ΑΣΑΚΙ του ΟΣΥ. Και είπαμε ότι πρέπει να μην φεύγει ποτέ το λεωφορείο χωρίς να έχει το κλιματισμό του, σωστό, και να μην είναι καθαρό. Μου έχουν πει και οι τεχνικοί που είναι για τα θέματα των κλιματισμών ότι δεν φεύγει λεωφορείο χωρίς κλιματισμό, αλλά ακούστε να δείτε. Έχουμε λεωφορεία 20 και 25 ετών. Που είναι παλιά λεωφορεία. Παλιά λεωφορεία. Δεν έχει ανανεωθεί. Τώρα ήρθε, πριν από 2-3 μήνες, βάλαμε τα πρώτα 250 ηλεκτρικά. Αυτά έχουν μπει στην κυκλοφορία. Έχουν μπει όλα. Ναι. Και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ναι. Τώρα θα βάλουμε 211 στην Ανατολική και στη Δυτική Αττική. Καινούργια λεωφορεία θα αντικαταστήσουν άλλα παλιά λεωφορεία με προβλήματα που ταλαιπωρούσαν τον κόσμο στην Ανατολική Αττική και στη Δυτική Αττική. Θα πάρουμε σιγά σιγά, από Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να έρχονται, ανά μήνα θα παίρνουμε τα 300 φυσικού αερίου και αυτά καινούρια. Μάλιστα. Με δύο λόγια. Αυτά είναι με φυσικό αέριο του Σεπτεμβρίου που θα έρθουν. Και κάθε μήνα θα παίρνουμε 300 είναι αυτά. 300 είναι αυτά. Λοιπόν, μέχρι, για να το πω έτσι χοντρικά να καταλάβετε, μέχρι το τέλος του 25, 900 θα είναι καινούρια. Και μέχρι το τέλος του 27 θα είναι τα 1500, θα έχουν όλα αλλάξει. Θα έχει αλλάξει ο παλιός στόλος μέχρι το. Όλος ο στόλος. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δεν θα υπάρχει κανένα παλιό λεωφορείο. Αυτό όχι είναι δέσμευση, υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, είναι διαγωνισμοί. Είναι όλα σε φάση αντικατάστασης. Και όταν λέμε αλλάζει ο στόλος, ξέρετε πόσο κοστίζει αυτή η επένδυση του κράτους μας που κάνει αυτή η κυβέρνηση για τη δημόσια κοινωνία. 2 δισεκατομμύρια είναι. 2 δις είναι αυτό. Τεράστια. Αυτό αφορά μόνο τα λεωφορεία ή και τα τρολή? Λεωφορεία τρολή. Α, και τα τρολή. Λεωφορεία τρολή. Άρα λοιπόν δεν θα κυκλοφορεί λεωφορείο και τρολή που δεν θα είναι καινούριο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη μόνο λεωφορείο. Ναι. Τι γίνεται τώρα? Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη μεταβατική φάση που αποσύρονται τα παλιά, μπαίνουν τα καινούρια, αλλάζουμε τα πιο παλιά, δηλαδή με ποια σειρά? Τα 25 ετών. Προς τα πίσω λογικά. Πάτε και αρχίζουμε και αλλάζουμε αυτά γιατί. Π.χ. έγινε μια καταγγελία
έκανε το μέχρι του ΣΥΡΙΖΑ μεταφορών. Το 550 δεν είχε κλιματισμό, ο κόσμος δεινοπαθούσε. Πήγα εγώ και το κινήθηκα με το 550. Τις επόμενες είναι μέρες. Αυτό που πηγαίνει να πούμε στο. Και από Κηφισιά με Κεφάλαιο. Μπράβο. Μεγάλο. Δηλαδή δεν είναι όλη την Αθήνα. Λειτουργούσε το κλιματισμό. Αλλά είναι, σας ξαναλέω, ένα λεωφορείο, είναι αυτά τα φυσαρμόνικα. Φυσαρμόνικα. Άρα είχε μικρή απόδοση λόγω της παλαιότητας. Όχι. Και επειδή δεν είχαν ανοίξει και ο κόσμος και τα παράθυρα, ατόνισε ο κλιματισμός. Μάλιστα. Λειτουργούσε ο κλιματισμός σε ένα παλιό λεωφορείο. Άρα και αυτό τώρα με τα παράθυρα τα ανοιχτά, όπως μου λένε τα παιδιά, το κοντρόλ, ότι έχουν δίκιο, και στο μετρό έχουμε το ίδιο πρόβλημα με τα παράθυρα τα ανοιχτά. Και χάνεται. Στο μετρό, ακούστε τώρα να δείτε. Στο μετρό, από τους 52 σειρμούς, οι 24 δεν έχουν κλιματισμό από την αρχή. Εδώ έγινε ένα έγκλημα. Δηλαδή, πήραμε κάποιοι σειρμούς του μετρό, το 2000 που ξεκίνησε το μετρό στην Αθήνα, χωρίς κλιματισμό. Χωρίς κλιματισμό. Και έχουμε τώρα εδώ πέρα και προσπαθούμε με πατέντες να τα βάζουμε πολύ νωρίς, που δεν έχει πολύ ζέστη. Έχουμε παραγγείλει 14 νέους σειρμούς. Για να φύγουν τα πιο παλιά που δεν έχουν κλιματισμό, λέτε. Βέβαια, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Στο ηλεκτρικό, που λέμε το παλιό ηλεκτρικό του ΣΑΠΤΑ από Κηφισιά Πειραιά, το ξέρετε ότι κυκλοφορούν τρένα του 85. Του 85, ε? 85. Δηλαδή, βάλτε 40 ετών τρένα. 40 ετών τρένα. Αυτά, κάποια έχουν κλιματισμό. Του 2000 δεν έχουν που πήραμε για το μετρό βαγόνια και τώρα για να βάλουμε, έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός και είπαμε δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι να πάρουμε καινούριους σειρμούς να βάλουμε κλιματισμό. Ξέρετε πόσο κοστίζει. 39 εκατομμύρια να βάλεις το κλιματισμό στα βαγόνια αυτά. Να αλλάξουμε και τις κυλιόμενες σκάλες που είναι χαλασμένες οι μισές. Και πολλές, όχι μισές, αρκετές. Και τα ασανσέρ στους σταθμούς του μετρό. Πού δεν γίνεται ένας ηλικιωμένος, ένας άνθρωπος με προβλήματα, ας πούμε, υγείας, που θέλει να πάρει το σανσέρ. Χαλασμένα τα μισά. Είναι 20-25 χρόνια, αρχίζουν πλέον και προβλήματα. Αυτό το κονδύλι είναι 60 εκατομμύρια. Θα το βρούμε τώρα, αυτό έχει δώσει εντολή. Μήπως μπορεί να γίνει άμεσα αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Για το άμεσο. Αυτό. Ακούστε να δείτε τι σημαίνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακούστε, τι σημαίνει άμεσα. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολές να βρούμε τα λεφτά και θα τα βρούμε, πιστεύω. Θα γίνει ανακατανομή κονδύλιων και τα λοιπά, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα άμεσα προβλήματα. Όταν σήμερα πούμε, βάζουμε τα κλιματιστικά, ανακατασκευή των βαγονιών να μπουν κλιματιστικά. Ναι. Πότε θα τα έχουμε με κλιματισμό τα βαγονιά, πιστεύετε? Πριν από 12 μήνες δεν μπορείς. 4 χρόνια, Πριν από 12 με 16 μήνες, σου λέει. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι. Αν το ξεκινήσετε από τώρα, θεωρητικά. Το ξεκινάμε. Θα φτάσουμε στο επόμενο καλοκαίρι. Καταλάβατε πώς το λέω. Ίσα προλαβαίνουμε, αν προλάβουμε το επόμενο καλοκαίρι. Ναι. Όμως, τέλος πάντων, πήραμε τις αποφάσεις αυτές, γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να τηλεπορείται. Είναι ένα ζήτημα πρώτης τάξεως για μας πλέον τα θέματα αυτά της καθημερινότητας. Αλλά κάποιοι κάναν τις παραγγελίες των βαγονιών. Πήρανε λεωφορεία χωρίς ράμπες αναπήρων. Έχουμε τα μισά τρολή χωρίς ράμπες αναπήρων. Τώρα θα βάλουμε ράμπες. Ειδικά τα παλιά δεν έχει κανένα αναπήρων, κύριε Κονόμου. Τα παλιά τρολή εννοώ. 100. Όχι κανένα. 100 τα τρολή από τα 250, τα 100 δεν έχουν ράμπες αναπήρων. Δηλαδή αυτός που παρέγγειλε τα τρολή τότε δεν είχε αναπήρων στην κοινωνία μας. Αυτός που πήρε 400 λεωφορεία χωρίς ράμπες αναπήρων. Και είναι λεωφορεία της δεκαετίας του 2000. Δεν είχε αναπήρωση η κοινωνία μας. Δεν είχε μάλλον, γιατί τα πήρε έτσι. Δηλαδή έχουν γίνει εγκλήματα. Τώρα, να σας πω σε αυτή τη χώρα έχουν γίνει πράγματα που ερχόμαστε όλοι οι επόμενες γενιές πολιτών και πολιτικών και πρέπει τώρα να μαζεύουμε τα μάζευτα. Μαζί με την ανανέωση και του στόλου, νομίζω ότι χρειάζεται και μία και αλλαγές στα δρομολόγια, ενδεχομένως στις τάσεις, ενδεχομένως. Έτσι δεν είναι? Αυτό είπαμε, το καλημέρα δηλαδή στη νέα μου αυτή θέση, συζητήσαμε και γιατί βλέπω κάποια δρομολόγια πια που είναι χαραγμένα, δεν ξέρω και εγώ από πότε, και έχουν παραμείνει ίδια. Έχουν αλλάξει γειτονιές, έχουν αλλάξει συνήθειες. Έχουμε βάλει μετρό, έχουμε βάλει προσθετικό στην Γι' αυτό θέλω να πω ότι χρειάζεται μια. Ακούστε λοιπόν τώρα. Εδώ θα κάνουμε 3 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη την ημερίδα που θα καλέσουμε όλο τον κόσμο, αυτοδιοίκηση και φορείς, κοινωνικούς, για να συζητήσουμε το νέο συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Και 1 Οκτωβρίου θα το κάνουμε στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών. Για την Αθήνα αυτό. Για την Αθήνα. Τι θα κάνουμε, θα καλέσουμε και τους 66 δημάρχους, την περιφέρεια, κοινωνικούς φορείς, εκπροσώπους,
μαζικών φορέων για να μας πούνε τις προτάσεις τους και τις θέσεις τους, συγκεκριμένα όμως τώρα πλέον, επί των συγκοινωνιακού χάρτη. Εμείς σαν ΟΑΣΑ, που είναι ο αρμόδιος οργανισμός που διαμορφώνει το χάρτη αυτών, θα κάνουμε τις προτάσεις μας. Η ανταπόκριση θα παίξει πολύ ρόλο. Ανταπόκριση. Δεν πάει το λεωφορείο μόνο του, όπως ήταν παλιά. Τώρα έχουμε μετρό. Ειδικά αυτό στη Θεσσαλονίκη, τώρα που ξεκινάει το μετρό, από τον Νοέμβριο θα έχουμε νέα δεδομένα. Εντελώς άλλο σχεδιασμό. Έτσι. Έτσι είναι. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι ο νέο σχεδιασμό. Εδώ όμως δεν έχει γίνει στην Αθήνα που έχουμε μετρό τόσα χρόνια. Έχει γίνει μετρίος. Έχει γίνει μετρίος. Δηλαδή νιώθω ότι κάποια δρομολόγια. Κάποια έχουν προσαρμοστεί, αλλά κοιτάξτε. Έχουν ξεχαστεί και πηγαίνουν όπως πηγαίνουν. Έτσι. Έχουν. Τώρα που τα κοιτάω κι εγώ για να σου πω. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ενώ θα μπορούσε να είναι πιο χρήσιμα με μια αλλαγή. Να εξοικονομηθούν πόροι. Να εξοικονομηθούν πόροι. Και ανθρώπινοι των οδηγών και υλικού. Να πυκνώσουν δρομολόγια που τώρα είναι πιο αραιά και έχει πιο πολύ κόσμο. Αυτά το εκπιάσατε ακριβώς. Αυτό λέμε κι εμείς. Να καλύψουμε την Αμερική. Αυτό λέω. Δεν λέμε τίποτα σοφία. Αυτό όχι σοφία. Δεν λέμε καμία σοφία. Απλά λέμε τώρα να επικαιροποιήσουμε και να είμαστε πιο ρεαλιστές πάνω στην εικόνα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπως διαμορφώνεται με τα νέα δεδομένα. Δηλαδή, μετρό, πάνω λεωφορείο, εδώ τραμ, λεωφορείο, μετρό, προαστιακός. Τώρα, και τρόλεϊ. Εδώ έχουμε πέντε εργαλεία για τις συγκοινωνίες. Αλλά μου φαίνεται ότι λειτουργούν τα τέσσερα. Γιατί το τραμ δεν ξέρω τώρα πώς πηγαίνει. Κόσμο, έχει. Γιατί μια περίοδο, θυμάστε, πηγαίνουν και ερχόντουσαν μόνα τους. Άδεια. Όχι, πλέον. Και να σας πω κάτι, έχω παρατηρήσει. Το προτιμάει και πολύ νεολαία το τραμ. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή ότι έχει πολύ νέο κόσμο. Ίσως τους ταιριάζει, τους αρέσει, αλλά έχει. Εντάξει, δεν έχει τη μαζικότητα του λεωφορείου ή του μετρό. Αλλά έχει. Οι αναλύσεις λένε γύρω στους 20.000 την ημέρα πιβάτες μετακινούνται. Θα κάνουμε και εκεί 2-3 κινήσεις σε σχέση με τα δρομολόγια και με το τέρμα. Θα κοιτάξουμε να δούμε λίγο στον Πειραιά, να το συνδέσουμε με το λιμάνι ακριβώς. Το λιμάνι. Αυτό θα είναι σημαντικό με το λιμάνι. Έχετε δίκιο. Αλλά προσέξτε να δείτε τώρα. Δεν πιάνω παράπονα για το τραμ. Είναι σύγχρονη σειρμή, είναι πιο οργανωμένη. Τα παράπονα είναι πιο πολύ στα λεωφορεία. Στο μετρό για τα θέματα. Και με τις καθυστερήσεις. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Τώρα, αυτό βέβαια συνδέεται, που θέλω να πάμε και στο επόμενο θέμα, δεν αφορά άμεσα εσάς, με την κίνηση στους δρόμους, με τον Κηφισό, αυτό το πράγμα στον Κηφισό. Ακούστε. Δεν αφορά μόνο εσάς, το λέω εξ αρχής. Είσαστε και εσείς ένα κομμάτι, δεν είναι δική σας ευθύνη όλο αυτό το θέμα. Όχι, γιατί είναι μπλέκεται η τροχέα, μπλέκεται η περιφέρεια με τα φανάρια. Γι' αυτό λέω. Και επίσης. Οι οδικοί άξονες. Με τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Με το αυτό που έχουμε όλοι εμείς, και το βάζω και τον εαυτό μου μέσα για να μην κουνάω το δάχτυλο. Ένα λεπτό το άφησα. Πάω να στρίψω το λεωφορείο, δεν μπορώ να στρίψω και γίνεται. Μπλοκάρουν τα πάντα. Τώρα μου δίνει την ευκαιρία να σας πω ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ναι. Το έχουμε πει πολύ καιρό. Αυτή τη στιγμή κάνουμε τις τελευταίες επεξεργασίες. Θα το βγάλουμε σε δημόσια διαβούλευση. Άρα θα έχετε περιθώριο και ευκαιρία Αύγουστο-Σεπτέμβριο, 2 μήνες, να το μελετήσετε, να κάνετε τις παρατηρήσεις σας. Η κοινή γνώμη. Και όλος ο κόσμος. Για να πάμε δηλαδή από Οκτώβριο να το φέρουμε στη Βουλή. Εκεί λοιπόν τα ζητήματα. Βάζουμε και νέα θέματα στην συζήτηση και στην αντιμετώπιση της κινητικότητας. Είναι η μικροκινητικότητα. Έχουμε πλέον το ποδήλατο, έχουμε το πατίνι. Το ποδήλατο όμως δεν πάει κυκλοφορεί στην Αθήνα. Ακούστε. Μπορεί ή δεν μπορεί. Όχι. Άμα πας να κυκλοφορήσεις με το ποδήλατο στη λεωφόρο του Ιδρύου, σκοτωθείς. Ναι. Θα σε τρελώσει. Και στην Κηφισίας και στην Μεσογείο και όπου θέλει. Θέλει λοιπόν το λεωφορείοδρομο, το λεωφορείο. Πρέπει αυτό να τελειώνει η κουβέντα. Εκεί θα είναι χώρος ιερός, γιατί είναι για τη δημόσια συγκοινωνία. Θα δούμε μια πρόσβαση για το ταξί όσον αφορά το κομμάτι των επιβάτη που παίρνει και αφήνει. Αλλά εκεί θα είναι ιερός. Θα βάλουμε την κάμερα, θα υπάρχει προστασία της δημόσιας συγκοινωνίας και νομίζω πρέπει να το σεβαστούμε όλοι ότι εκεί είναι για αυτό το λόγο. Δεύτερον, θα ρίξουμε την ταχύτητα. Η πρόταση είναι και νομίζω ότι σε αυτή θα προχωρήσουμε από τα 50 χιλιόμετρα στα 30. Ναι. Για μέσα στις πόλεις. Θα αλλάξει τη ζωή μας αυτό. Και τον τρόπο συμπεριφοράς μας. Θα αλλάξει. Δεν μιλάμε για τους κεντρικούς άξονες. Όχι, καταλάβα πώς το λέω. Μιλάμε για τον αστικό ιστό, το μέσα.
αλλά θα την αλλάξει αυτό. Είμαστε, παραμένουμε τέταρτη χειρότερη χώρα στην Ευρώπη στους νεκρούς και στα ατυχήματα. Και μάλιστα μέσα στις πόλεις. Μέσα στις πόλεις, κύριε Οικονόμου. Ενώ είναι στο 35% στην Ευρώπη οι απώλειες μέσα στις πόλεις, εδώ είναι στο 50%. Αυτό σας λέω. Αυτό σας... Είμαστε πολύ πάνω από το μέσο. Που σημαίνει λοιπόν, ενώ έχουν μαζευτεί τα ατυχήματα στους αυτοκινητοδρόμους και τα λοιπά, είναι πιο ασφαλείς πλέον. Μέσα στις πόλεις είμαστε απρόσεχτοι, δεν έχουμε επιθετική οδική συμπεριφορά. Παίρνουμε το αυτοκίνητο και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν είναι έτσι. Θα αναβαθμίσουμε το μάθημα στην εκπαίδευση. Το έχουμε βάλει ήδη, αλλά εμείς προτείνουμε ως κυβερνητική επιτροπή που ασχολείται με την οδική ασφάλεια το παιδί να μάθει από την πρώτη δημοτικού να κινείται στο δρόμο. Δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο στο δρόμο. Όχι, δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο. Είναι ο πεζός. Είναι το ποδήλατο που θέλουμε να εισαγάγουμε το ποδήλατο. Κοιτάξτε να δείτε. Αν είδατε, κάναμε το αναστικό περίπατο την Αθηναϊκή Ριβιέρα 20 χιλιόμετρα για το ποδήλατο. Μεγάλο έργο πνοής. Τώρα έχουμε κάνει μελέτες και σχεδιάζουμε τρεις μεγάλους ποδηλατοδρόμους που διασχίζουν την Ελλάδα. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Eurovelo, το οποίο θα δώσει τους δρόμους του ποδηλάτου. Και θα κάνουμε και μέσα στην Αττική τρεις μεγάλους άξονες ποδηλάτου που θα ενώνουν τα νότια προάστια με τα βόρεια και την Αττική θα την περάσουν καθέτος μέχρι κάτω από το Σούνιο. Αυτοί οι ποδηλατόδρομοι σημαίνει μια νέα διαρρύθμιση βέβαια για τις πόλεις μας, γιατί το να βάλω το ποδήλατο, να βάλω τον πεζό, να βάλω το πατίνι, σημαίνει λίγο μαζεύω το αυτοκίνητο. Αυτό πήγα να σας πω. Θα μου πεις τώρα το αυτοκίνητο. Πού θα παρκάρει το αυτοκίνητο, δηλαδή καταλάβετε τώρα. Ωραία. Επειδή λοιπόν τώρα θα δούμε και πού θα παρκάρει και θέλω το αυτοκίνητό μου, το πήρα για να το κοινώ. Εντάξει, αλλά τώρα η τάση είναι λίγο να αφήνουμε το αυτοκίνητο. Να ενισχύσουμε τη δημόσια συγκοινωνία, να ενισχύσουμε το ποδήλατο, να αρχίσουμε να κινούμαστε σαν άνθρωποι. Για να ενισχύσετε όμως τη δημόσια συγκοινωνία, πρέπει να γίνουν όλα όσα μας είπατε στην αρχή. Αυτά για, να έχει ο άλλος κίνητρο και να πει ότι έχω το λεωφορείο κάθε ξέρω εγώ πόσα λεπτά. Σωστό, αλλά αυτά όμως είναι λιμένες αποφάσεις, σας λέω. Καταλάβατε. Σε αυτή τη φάση αντικατάσταση. Δηλαδή το 27, το πιο παλιό λεωφορείο, ξέρετε ποιο θα είναι. Αυτό που πήραμε τώρα, το ηλεκτρικό, θα είναι 3 ετών. Μάλιστα. Το 3 ετών αυτό τώρα. Το κόσμο που έχουμε τώρα 250 τέτοια σε κυκλοφορία θα είναι τα πιο παλιά. Φανταστείτε λοιπόν ένα στόλο. Θα μπαίνει σε λεωφορείο ή τρόλεϊ και θα έχει όλα επίσης, καλά για... λεωφορεία. Που σημαίνει για να αν ελευθερώσω και του λεωφορειόδρομου. Ναι. Και μπορεί και να έχετε και στην θέση του. Έχω αλλάξει και τα δρομολόγια έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά. Πραγματικά εκεί θα είναι ένα δέλεαρο να πάρω το λεωφορείο. Ή να πάρω το μετρό, να αλλάξω και τα βαγόνια που δεν είναι κατάλληλα ή να τα φτιάξω, να τα πάρω και να πάω στη δουλειά μου ή στη διασκέδασή μου. Κοιτάμε να δούμε και λίγο τα βράδια να φτιάξουμε ένα-δύο δρομολόγια για την νεολαία. Να μην παίρνει το αυτοκίνητο. Δεν είναι μόνο για την νεολαία. Και άνθρωποι που εργάζονται το βράδυ και τέτοια. Εντάξει, αλλά και για την νεολαία. Ειλικρινά σας μιλάω, μου το έχουν πει πολλοί γονείς. Ναι, όντως. Και πολλοί νεαροί και μου λένε. Βάλε μας ένα-δύο δρομολόγια στο μετρό, να μην χρειάζεται να πάρω το αυτοκίνητο ή τη μηχανή. Έτσι. Και έχεις κάθε τη μάνα και σκέφτεται το βράδυ που είναι το παιδί. Έτσι, και ακριβώς. Θα πάρει με το μετρό και με το λεωφορείο και θα έρθει στο σπίτι του το παιδί. Θα διασκεδάσουν και τα παιδιά, αυτές είναι οι ηλικίες που θα διασκεδάσουν. Άρα λοιπόν θα κάνουμε τέτοιες κινήσεις και πιστεύω ότι το 27 να έχουμε έναν ορίζοντα, δηλαδή αυτή την τριετία, να έχουμε φτιάξει δημόσιες κοινωνίες οι οποίες να είναι. Καλές, να είναι ευρωπαϊκού επίπεδου. Χρειάζεται και άλλο κόσμο σε οδηγούς, σε τεχνικούς για να γίνουν όλα αυτά. Να λειτουργήσουν όλα αυτά. Χρειάζεται. Έχουμε ήδη ένα πρόγραμμα προσλήψεων. Έχουμε πάρει γύρω τα τελευταία 3 χρόνια 500. Έχουμε βγάλει 500 θέσεις οδηγών και τεχνικών. Υπολοιπόμεθα όμως, γιατί η πρώτη πρόσληψη μετά από 15 χρόνια περίπου έγινε τώρα. Το 20, όταν λέμε 20. Γι' αυτό σας ρώτησα. Όταν λέμε προκήρυξη του 20, ξέρετε τι σημαίνει πότε πάει ο οδηγός στο τιμόνι. 22. Και επίσης είναι και πολλοί οδηγοί που είναι μεγάλοι άνθρωποι πια και δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν αυτή την πολύ δύσκολη δουλειά κάθε μέρα. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι απαιτητική δουλειά. Βέβαια. Μεγάλη ευθύνη. Και με μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη. Αυτό. Το λέμε πολλές φορές, εντάξει, είσαι οδηγός. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι καθόλου όταν έχεις ένα γεμάτο λεωφορείο όλη τη μέρα με κόσμο. Έχεις τεράστια ευθύνη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να είναι σεβαστοί και άνθρωποι οι οποίοι να είναι ψηλά στην κοινωνική ιεραρχία με την έννοια ότι έχουν μεγάλη ευθύνη στα χέρια τους. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν καλό εργασιακό περιβάλλον.
να μην είναι ευάλωτη του καθενός την τρέλα. Έτσι είναι. Έτσι. Γιατί κυκλοφορεί και πολύ τρέλα, να ξέρετε τώρα, το ξέρετε. Πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, αυτός τώρα ειδικά, είναι άλλο να έχω εγώ την ευθύνη του εαυτού μου στο αυτοκίνητό μου. Και είναι άλλο να έχω και 50-60 ανθρώπους μέσα στο λεωφορείο ή στο τρόλι. Τώρα, τελειώνω. Με τα εισιτήρια, τι έχει αλλάξει. Σας ρωτώ τώρα, εγώ δεν μπαίνω πολύ στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά ακούω από τα παιδιά, ακούω από φίλους. Δεν είναι καλή εικόνα. Τι έχει γίνει με τα εισιτήρια τώρα. Δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή εικόνα. Ακούστε να σας πω τώρα. Δεν είναι καλή εικόνα. Εγώ όσο τώρα αυτόν τον καιρό. Θέλω να σας πω ότι δεν τη χρησιμοποιούσα πολύ τη δημοσιογραφία, γιατί εγώ δεν μένω εκτός Αθηνών. Ναι. Και έχω μόνο στην Αθήνα το αυτοκίνητο. Ξέρω. Πάω στην αυτοκίνητο, πάω στην Αθήνα, κινούμαι με τη μηχανή μου, τη Βέσπα μου. Και ο καθένας έχει τον τρόπο του που κινείται. Ναι. Αλλά τώρα όμως, από τη στιγμή που υπάρχει πολύ κόσμος, δηλαδή, υπολογίζει, δηλαδή κινείται με τη δημοσιογραφία την ημέρα, υπολογίζουμε ένα εκατό. Ένα εκατομμύριο εκατοχιλιάδες. Και μετρό και όλα. Ναι, όλα μαζί. Ναι. Λεωφορεία και τραμ και τρόλι και όλα. Yeah. Υπάρχει πολύ κόσμο που κινείται. Αυτός ο κόσμος λοιπόν τώρα που επιλέγει αυτή την, έχει αυτή την επιλογή για να πάει στη δουλειά του, να βγει, να διασκεδάσει, ή τέλος πάντων να πάει στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι μέσα από τη δικιά του συμμετοχή, με αυτό το 1 ευρώ που πληρώνει ο καθένας, yeah. είναι η δημόσια συγκοινωνία που κατέχεται όρθια. Μπορεί να μην φτάνουν τα χρήματα του εισιτηρίου για να βγάλουμε όλο τον προπολογισμό. Αλλά είναι άλλο όμως. Λέτε ότι είναι ένα σοβαστό κομμάτι είναι που, θα καλύψει, που θα καλύψει. Έτσι, πράγμα. Αν δεν το πληρώνω και αυτό. Τώρα διάμεσα στο πω. Πήγα σε ένα δρομολόγιο. Ένα ολόκληρο δρομολόγιο. Δεν πάτησε μόνο εγώ. Πάτησα και δύο κι άλλο ένα. Το εισιτήριο. Και του είπα εκεί πέρα, ήταν κάτι κυρίες. Λέω γιατί δεν πατάτε. Α, είχα την κατά μου, δεν ξέχασα. Ή μου λέει μια άλλη κυρία, εδώ είναι φτωχοί άνθρωποι. Δεν είναι έτσι. Γιατί τη λέω, του είπα σε όλου, ότι τώρα θα φανεί, αν εγώ δεν ήμουν εκεί μπροστά να δω, ότι είχε όντω 30 ανθρώπου μέσα στο λεωφορείο. Εγώ, αν ήμουν τώρα στο τερματικό και έλεγα με τη διοίκηση και του διευθυντέ του οργανισμού, για να δούμε αυτό το δρομολόγιο πόσο κόσμο, ξέρετε τι θα μου δείχνει. Μηδέν. Από τη στιγμή που δεν πατά στο εισιτήριο, πού να ξέρω εγώ, έχει 30 μέσα ή μηδέν. Ακριβώς. Και όταν βλέπω εγώ ότι ένα λεωφορείο κινείται με μηδέν. Έχει νόημα το κατάω. Τι μου είπατε πριν από λίγο. Για δε τα δρομολόγια να είναι σωστά. Ερώτημα. Όχι, καταλαβαίνω πώς. Να καταλάβει και ο κόσμος τώρα και με την ευκαιρία λοιπόν που έχουμε τώρα και την φιλόξενη εκπομπή σας. Δεν είναι το ζήτημα, δηλαδή τώρα ότι έχουμε έτσι μια αιμονή τα πληρώσει το εισιτήριο να είσαι τυπικός. Είναι. Πρέπει να είσαι τυπικός κατά μία. Μα ότι είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται. Δεν πρέπει να. Είναι δικιά σου υπηρεσία. Αυτός που τη χρησιμοποιεί είναι δικιά του. Ο πλούσιος ή αυτός που θέλει να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπαίνει ο πλούσιος στο λεωφορείο, οπότε. Εσύ λοιπόν που έχεις ανάγκη να είναι καλό το λεωφορείο, πρέπει να πεις ή χρειάζεσαι αυτό το δρομολόγιο για να πας. Πρέπει να αλλάξει νοοτροπία πάλι γι' αυτό. Πρέπει να αλλάξει νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξει. Εμείς βάλαμε τώρα, φτιάξαμε ένα σώμα ελεγκτών. Ήταν 30 στο νοσί, μαζευτήκαμε 130 ναι. και μαζί με μένα μίλησαμε. Γιατί πήγα και τους βρήκα και τους μίλησα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι και η νοοτροπία πώς θα πάνε αυτοί οι ελεγκτές. Ακριβώς. Εμείς και... δεν θα στέλνουμε καουμπόιδες αυτό τώρα. Αυτό πήγα να σας πω. Να κυνηγάνε κεφαλές. Πώς θα μιλήσουν, η συμπεριφορά, είναι όλα μαζί. Εμείς θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν ένα μήνυμα προς την κοινωνία, προς τον κόσμο, πρώτα απ' όλα ότι αυτό είναι δικό τους μέσο. Μάλιστα. Εμείς θα βάλουμε δοκιμαστικά 2-3 διαδρομές, να ξέρετε, από Σεπτέμβριο. Θα βάλουμε στην είσοδο ένα μηχανισμό που θα έρθουν όλοι από την μπροστινή πόρτα να μπουν. Mm. Δεν θα μπορούν να μπει από τη δεύτερη. Θα μπαίνει μόνο την μπροστινή. Μόνο την μπροστινή, θα έχει ένα μηχανισμό. Και θα είναι εκεί ο ελεγκτής, θα πληρώνεις και θα μπαίνεις. Μάλιστα. Αν δεν πληρώνεις, πώς θα μπαίνεις. Α δούμε πώς θα λειτουργήσει. Α δούμε. Θα το κάνουμε δοκιμαστικά. Αυτό λέω να δείτε, το κάνετε δοκιμαστικά, να δείτε να δούμε τι θα πει και ο κόσμος, να δει και να δούμε και τι θέλει ο κόσμος. Γιατί μπορεί να θέλει εγώ, είμαι ένας σεβαστικός απέναντι ναι. στην κοινή λογική και στην κοινωνία πολίτης που λέω, ναι, θα πληρώσω το ευρώ μου, το ένα ευρώ μου. Και ο διπλανός να είναι ασέβαστος, να μην σέβεται τίποτα. Και αν θέλει να μπει, τσάμπα. Και το ερώτημα είναι, το δεχόμαστε, καταρχάς ο ίδιος ο κόσμος, το δέχεται. Ο ένας νομίζω, να πληρώνει, νομίζω, νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν το δέχεται. Αυτό θέλω να πιστεύω δηλαδή. Αυτό θα το δούμε και θα το δείτε. Θα το κάνουμε δοκιμαστικά. Αυτό λέω. Να δούμε πώς θα είναι. Πώς θα λειτουργήσει. Να βάλουμε και ο λεχτής να βάλει το σακάκι του το επίσημο, τη στολή του δηλαδή. Δεν θα κάνουμε ούτε. Και θα δείτε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και σιγά σιγά, αν αυτό είναι. Να το επεκτείνετε.
Το επεκτείνουμε. Μάλιστα. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κινήσεις, να δημιουργούμε εντάσεις και φασαρίες. Κύριε οικονόμου. Θέλουμε να είναι όλα, να έχονται λογικά και ομαλά.